Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, δείτε τι έκανε ο παππούς ο Τάσος σήμερα. Κορμός σοκολάτας με πρωτεΐνη, παιδιά. Είναι πεντανόστιμο. Γίνεται εύκολα και αξίζει τον κόπο να το κάνεις και να το δοκιμάσεις και να μου γράψεις τη γνώμη σου. Καλή μου όρεξη. Ας δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε. Παιδιά, είναι φανταστικό. Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα είπα να κάνω ένα κορμό με πρωτεΐνη. Λοιπόν, εύκολος, υγιεινός και πρωτεϊνικός. Λοιπόν, έχουμε ένα πακέτο Παπαδοπούλου χωρίς ζάχαρη μπισκότα, δύο κουβερτούρες γιώτης, έχω βάλει και έχει λιώσει, έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια βάζουμε μέσα στην κουβερτούρα ογδόντα γραμμάρια φυσικό βούτυρο, κατέβουμε και στη συνέχεια θα βάλουμε σε μια πιατέλα 200 γραμμάρια γιαούρτι, εγώ βάζω 2%. Βάλουμε μερικούς σκορούς καρπούς, όποιους θέλετε εσείς, οπότε θα βάλω ο Κάσιος, μια κούφτα. Και τώρα θα ρίξουμε μέσα το υπόλοιπο μείγμα. Δηλαδή την κουβερτούρα με το φυσικό βούτυρο. Εδώ θα το ανακατέψουμε. Να γίνει ένα. Στη συνέχεια θα ρίξουμε τα 2 σκουπ πρωτεΐνη. Βάζω μέσα την Isoway, είναι και υδρολυμένη, είναι σε γεύση κούκκις, εντάξει, γεύση βάζετε όποια θέλετε εσείς, ό,τι έχει ο καθένας σας. Δεν βλέπετε. Το μείγμα μας πρέπει να γίνει κάπως έτσι. Έτοιμο. Και στη συνέχεια
θα ρίξουμε τα μπισκότα μας. Θα τα ανακατέψουμε. Είναι έτοιμο, παιδιά. Λοιπόν, και παίρνουμε μία λαδόπουλα, ρίχνουμε το υλικό μας λαδόπουλα. Και τώρα θα κάνουμε αυτός, παιδιά, είναι ο κορμός. Θα το βάλουμε στην κατάψυξη για μία ωρίτσα, είναι αρκετή. Μία ωρίτσα και να δούμε το αποτέλεσμα, να το δοκιμάσουμε. Τα λέμε. Λοιπόν, πέρασε μία ώρα, παιδιά, που το είχα στην κατάψυξη, το κορμό μας. Ώρα να γίνει η αποκάλυψη. Πάμε τώρα να το κόψουμε σε μεριδούλες, παιδιά. Τι έκανε ο παππούς ο Τάσος, τι έκανε. Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι ο κορμός. Δέστε τον. Κάντονα, δοκίμασέ τονα και πες μου αν σου άρεσε.
καλή μου όρεξη. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Παιδιά, με λόγια δεν περιγράφεται. Κάντο, φάτο και προσπάθησε και εσύ να μου το περιγράψεις. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος. Καλή απόλαυση.